σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Airdom, όπου μία ακόμα αναμέτρηση ανάμεσα σε Clippers, BC και Brokers για την κατηγορία Master League θα δώσουν τη δικιά τους μάχη. Θυμόμαι τα χρώματα αυτά είναι οι Brokers, ενώ οι πρώην Airdomers όπως αναφέρονται με τα πορτοκαλί μαύρα είναι οι Clippers. Με πολλή εμπειρία. Με την ευχή να είναι αρκετοί παίχτες ώστε να βγάλουν την αναμέτρηση. 7-8 θέλουν και δύο μάτς, ωραία κίνηση. Καλάθι από τον Γάτο. 0-2. Θα δούμε σίγουρα ένα πολύ επιθετικό γυρνής μπάσκετ. Κοράρι ακόμα οι Clippers. Δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το match. Οι Clippers και αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μουστακής με την μπάλα. Μουστακής, λέω Μουστακής. Πάρε εδώ το τρίποντο, εύστοχος. 3-0 το πρώτο καλάθι για τους Clippers. Αρσένης με το 12, Μασούρ με το 88, 88, Μουσάκης, 8 Κισκινίδης, 5 Χριστοχού, 91 Κυρίνης, Σταύρος, 15 Ναχνιάς και 9 Κουκούλιας. Για τους Brokers BC, Τάπε Χλιβάνης, 10 Μαυρομανόλης, 13 Σταμπάνης, 14 Βλάχος, 15 Χωρινός, 21 Γάτος, 20 Αχιμίδης, 22 Κολοκοτρώνης. Φάουλ για τους Brokers. 2-3 το σκορ. Άστοχος στην πρώτη βολή. Δύο-τρία το σκορ, έχουν κυλήσει 2 λεπτά. Μπάλα είναι ξανά για τους Μπρόκερ. Οι οποίοι σίγουρα έχουν αντιμετωπίσει μια ομάδα πολύ εμπειρή. Φάουλ εδώ. Τρίτα βήματα ο Αρσένης. Οι οποίοι Clippers εδώ θέλουν να ξαναδικαστούν με το Μουστάκη, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Αν το σκορ 5-5. Βλέπουμε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι ως τώρα. Μας μίλησε και νωρίτερα. Ένα παίκτης παίζει πολύ με την πλάτη. Παίρνει πολλά τρίποτα. Αρσένης εδώ θέλει να εξαρχίσει και αυτός δεν τα καταφέρνει. Για την εξιστός περίοδο Master League
Big Slippers με Broker, Broker με Slippers. Σκορ είναι 5-5. Πάμε κάτω η μπάλα. Τα φάουλ, πολλές προσπάθειες θα πάνε στην ρακέτα, 1-2 τώρα. Είναι που θα κρυθεί πολύ στις μονομαχίες προσωπικές. Το παραμένει 6-21. Είναι το τέλος της πρώτης περιόδου, 5-5, τώρα γίνεται 6-5. Εδώ ωραία κίνηση το Χρυσοχού, παλιά καραβάνα το γηπέδο. Και σίγουρα έχει χίλιους και ένα τρόπο για να σκοράρει. Ο πολύπυρος Αγκάρ, το νούμερο 5. Οι παλιοί θα πρέπει να το ξέρουν. Εποχές που υπήρχαν καθαροί σκόρερ στα εθνικά πρωταθλήματα. Έχει 8 το σκορ, εδώ θα κλέψουν οι Clippers και θα πήγουν σε εφηβιασμό το νούμερο 8. Ο Κισκινίδης. Δείγμα της καλής αμυντικής προσπάθειας. Εδώ οι Brokers θέλουν να απαντήσουν, θα είναι άστοχος ο Αντώνης Μαυρομανόλης που μας μίλησε για αυτό το νωρίτερα. Όλα τα βίντεο και συνεδέψεις στις σελίδες τα επίσης social media της διοργάνωσης και στην σελίδα του YouTube του Βασιλιτάκη. 13-6, ξεφεύγουν με τρίπο του Αρσένη οι πρώην Ντόμερς, οι Clippers. Μιας και είπαμε πολλά θα παίξει ρόλο. Εδώ το νούμερο 7, ο Πεκλυβάνης θέλει να βρει κάποια λύση, περνάει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Θα πάρει την προσπάθεια ο Γάτος, αλλά δεν είναι άστοχο. 4-54 για τη λήξη της της περιόδου. Εδώ ένα πολύ ωραίο ραβερσέ σούτ από τον Σουκουλιά, ο οποίος είδε το κενό. Έχουν ένα σερί 1-10 οι Clippers. Τελειώνει ο χρόνος για τους Brokers, οι οποίοι εδώ θέλουν να απειλήσουν, αλλά κάνει βήματα ο Γάτος. Αρσένης, ο οποίος είναι ζεστός και κάνει το σκορ 6-18 με νέο τρίποντο, time out και λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, η πρόκληση λογικό ήταν να πάρω time out, μιας και έχουν δεχτεί ένα σερί ανεπίτρεπτο. 1-13, 2-2 τα foul, πήγαν πολύ δυνατά αλλά έχουν κλείσει επιθετικά και δεν σκοράρουνε, εδώ θα πάρει foul. Ο Γάτος τοποθετήθηκε καλά. Τρίτο φάουλ για τους Clipper, τα πορτοκαλί μαύρα με τα Mob Rosy Broker. Ακούστε εδώ πολύ ωραία. Θέλει να βγει στον εμβιασμό, θα κάνει φάουλ ο Γάτος για να δώσει.
η ομάδα του. 3-3 τα φάουλ, 3-42. Καλή συνεργασία εδώ για τους Slippers, αλλά το σούτ είναι κακό από τον Κυσκινίδη. Τρία και 30 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μπροκές θέλουν να μειώσουν. Καλή συνεργασία εδώ πέρα, το νούμερο 7 θα πάρει το σούτ. Το Κλιβάνης, αλλά δεν είχε την μεγάλη εδώ, πολύ ωραία. Αντεπίδεση με το Μαντσούρ και Καλάθη. Άνοιξε ωραία την άμυνα τον Μπρόκερ. Έμπειρες και οι δύο ομάδες, ίσως λίγο παραπάνω έμπειρη η Σλίπερ. Κατηγορία Μάστερ, Γάτος, πολύ ωραία κίνηση. Με τη βοήθεια της τύχης εδώ θα ευστοχίσει. Θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό της Μπρόκερ, αλλά αυτοί γύρισαν. 2-40. Μουστάκης, ωραία κίνηση, ακροβολισμένος από τον Σκηνίδη. Τελειώνει ο χρόνος. Μαντσούρ θα πάρει το σούτ από τα 4 μέτρα. Οι Μπρόκερ θέλουν να μειώσουν, χάνουμε 8-20. Καλή άμυνα σε πρώτη φάση από τους Slippers, οι οποίοι θα κλέψουν και την μπάλα. Και το Γου θέλει να τρέξει. Βλέπεις πάρα πολύ ωραία το Μαντσούρ και Καλάθη. Πολύ ωραία συνεργασία. Οι οποίοι εδώ στέκονται άτυχοι, θέλησαν να μειώσουν. Οι Slippers είναι πιο επιθετικοί, πιο ουσιαστικοί. Διακοπή για να αλλάξει φανέλα. Καλώς φέγγει στο Slippers. Το νούμερο 7 ήταν που θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Όχι. Α, το νούμερο 7-71 μου τον δίνουν στην καταγραφή της γραμματείας. Τέλος πάντων, ο Κυρίνης Σταύρος είναι. Πάνε και στην αρχή, δεν είναι και η θέση πολλές φορές καλή για να έχω καλύψει και η γωνία. Εδώ ο Γάτος βάζει ένα τρομερό τρίποντο στην εκνοή του χρόνου, buzzer beater για τη λήξη του χρόνου, αν μου επιτρέπει η έκφραση. Και δίνει ανάσα στην ομάδα του, 11-22. Μουστάκης από Σοχού παίζει πολύ ωραία την μπάλα οι Slippers, αλλά ήταν κακό το σούτ και η Μπρόκερ ήταν δυνατότητα να μειώσουν ακόμα περισσότερο, πράγμα που κάνουν. 14-22. Δεκαδεύτερα σε ζώνη Brokers, οι οποίοι κάλυψαν μια μεγάλη διαφορά. Εδώ ο Μουστάκης θα πάρει φάουλ σε κάθαρη παράβαση. Thank you.
Μητσοτάκης, ο οποίος μας μίλησε νωρίτερα με τα χαρακτηριστικά γυαλιά, είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 4,9. Τα δεύτερα που μένουν για την ομάδα της αντίπαλης μεριάς, του Brokers, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το rebound με το γάτο και να τρέξουνε. Μαυρομανόλης να πετάξει την μπάλα. Δεν ήταν κακό, αλλά δεν υπήρχε την επιθυμητή κατάληξη. Λήξη πρώτη περίοδου, 14-23. Έχουμε άλλα 3 δεκάλεπτα. Λοιπόν, δεύτερο δεκάλεπτο, 14-23. Πρόκειται θέλουν να μειώσουν. Ωραία κίνηση εδώ από τον Γιουβάνι, ο οποίος είδε το κενό, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Οι Clippers, οι οποίοι λίγο έχουν αλλάξει την επιδική στον Αρσένη, μια άστοχος. Προστατεύει την μπάλα ο Γατός και πλέον έχει περάσει και ο Χορινός για τους Brokers. Δεν είναι πήρ ουσιαστικά. Μπάλα ξανά για τους Brokers, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν και με 12, τώρα μείωσαν στους 9. Ε, 9 και 15 για το ημίχρονο. Κίνηση για το Χορινό, πολύ ασθενή στο σούτ, πολύ σιγανό ήταν, πολύ δύναμη το κουτσού. Ασθενή θέλει να τρέξει την ομάδα του. Βλέπει ωραία το μπουστάκι, αλλά η πάσα έγινε σε ένα χρόνο αργότερο σε σχέση με την κίνηση που έκανε ο παίκτης των Clippers. 9-0-3. Dom, Clippers με Brokers. Θα βγει από τα σκρίνια για προσπιθή, ωραία ο Γάφης, πάει μέχρι μέσα. Κάνει ωραία κίνηση, είδε το κενό. Και πήρε το πρώτο φάουλ τον αντιπάλων. Σε ένα βράδυ Πέμπτη, το οποίο άρχισε λίγο να βγάζει κρύο, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς χειμωνιάτικους. Τελευταία μέρα του μήνα σήμερα. Αλλά το μπάσκετ είναι μπάσκετ και το μπασκετάκι είναι μπάσκετ. Αυτές είναι οι ταινίες. Μειώνουν οι Brokers 15-23, σταθερά μπροστά οι Clippers. Πέρασε και ο Σάμ Νιαχμιάς, καλός φίλος με τους Clippers, οι οποίοι έχουν περισσότερες εναλλακτικές σε σχέση με τους Brokers, παρά το γεγονός ότι ανέφερα το πες, δεν ξέρω, τελικά θα μπορούσαν να είναι παρόντες. Άλλωστε όλοι οι παίκτες που μετάσχουν μπορεί να είναι καλοί αθλητές, αλλά δεν πάβουν να έχουν και παράλληλες υποχρεώσεις σαν αγωνίες πολύ, σαν άνθρωποι γενικά και σαν εργαζόμενοι. Όλα πρέπει να παντρευτούν αρμονικά για να υπάρχει και μπάσκετ. Σαφώς και χωρίς το μπάσκετ δεν μπορούμε να κάνουμε, και οι αθλητές και οι διοργανωτές και οι ρεφ και όλοι οι εμπλεκόμενοι, γιατί κάνουμε κάτι που μας αρέσει εδώ. Μαυρομανόλης πήρε τα βήματα, είδε το κενό και με ένα τρίποντο βάζει προβλήματα στους Clippers, οι οποίοι είδαν τη διαφορά να χάνεται, αλλά να είναι πάλι στους 7. Οι Brokers αντέδρασαν στο 8-20 εδώ. Η μπάλα είναι για τους Brokers. Ακούμπησε στα χέρια του Κυρίμη την μπάλα. Οι οποίοι θα έχουν νέα επιδεσή. Αλλά είναι κακό το σούτ εδώ του Πιθυπάνη. 7-52. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι. Σε ζώνη οι Brokers για να μην αφήσουν κενά.
εδώ η μπάλα μάλλον πήγαινε. Σε μένα πήγαινε η μπάλα. Λάθος από τους Clippers. Υπάρχει μια θετική γκρίνια στις δύο ομάδες. Κοιταπάνησε την μπάλα. Θα πάρει το φύτη και θα στοχίσει. Το νούμερο 13. 20-25 πλησιάζουν αργά αλλά σταθερά οι Jokers που γύρισαν σε ζώνη την άμυνά τους και σαφώς είναι πιο αποτελεσματικοί, μιας και σαφώς έχουν πιο ψηλά κορμιά οι Clippers. Του τρίων πόντων εδώ για τους Clippers. Κάνουν πολλά λάθη οι Clippers. Δεν συνεργάζονται καλά. Εδώ δίνουν και την μπάλα όμως στους Clippers. Μόλις υπήρχε παρεμβολή, νέα παρεμβολή. Δεν μπορώ να έχω την καλύτερη δυνατή αυτή η γωνία πολλές φορές σε μια μονοκάμερη μετάδοση. Μαλτούρ εδώ θα χάσει την μπάλα και ευκαιρία για τους Brokers να πούμε σε αυτιασμό 1-2. Καλή συνεργασία της Ταμπάνη Πεκλυβάνη και εδώ το σκορ έγινε 22-25. Αρσένης Μαλτούρ, Κυρίμης, Ναχμιάς και Κινίδης, 5 για τους Runner Domers, νυν Slipper. Σε ζώνη οι Brokers όσοι είναι. Είναι πολύ 5 είναι. Οι παρόντες είναι εντός παρκέ. Το νούμερο 7 εδώ, Μποχλιβάνης θα πάρει το foul. Άρα έχουμε Μποχλιβάνη, Μαύρο Μανώλη, Ταμπάνη, Χωρινό και Γάτο. Ο Γάτος θέλει να πάρει τα βήματα. Ωραία κίνηση. Είναι στο χωρινό όποιος. Και νωρίτερα δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Παρ' όλα αυτά έχουν πλησιάσει οι Brokers στους 3 πόντους. 6,5 λεπτά για το ημίχρονο και κάλυψα μια διαφορά 12 πόντων. Μιάσαμε από το γνωστό του σημείο, τα 4 μέτρα. Θα ευστοχίσει, πήρε την μπάλα στο σημείο που δεν είχε αντίπαλο. Τράβηξε πάνω του ο παίκτης με το νούμερο 9, ο Σουκουλιάς, και έδωσε στον παίκτη του ένα ελεύθερο σουτ. Γάτος εδώ, πολύ ωραία κίνηση, πήρε τα βήματα, παίζει πολύ μακριά από τη φυσική του θέση με διεισδύσεις. Έχει βάλει πολύτιμους πόντους. Τέσσερα 27, ακόμα 5,5 λεπτά για τη λέξη του ημιχρόνου. Δύο ομάδες κοντά και πλέον υπάρχει απόσταση βολής ενός πόντου. Έχουμε time out το οποίο λογικά παίρνουν οι Clippers. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει το υπόλοιπο της δευτέρης περίοδου. 26-27. Μπρόκειται είναι άλλη ομάδα με τη ζώνη. Οι Clippers έχουν κολλήσει επιθετικά, ήταν πάλι άστοχοι. 5 λεπτά για το ημίχρονο. Μαυρομανώλης των τριών πόντων. Εδώ πιάστηκε μάλλον, δεν θέλει να τρέξει τους Clippers. Βλέπει ωραία την κίνηση του Μαντρούρ, ο οποίος όμως κλείνεται. Μαντρούρ σου τριών πόντων, άστοχο. Ριμπάουντ από τον Κιτσινίδη, ο οποίος δεν θα ευστοχίσει όμως. Και με υποψία φάουλ εδώ πέρα, αλλά διαιτητές άφησαν το παιχνίδι. 4,5 λεπτά ακόμα. Τελειώνει ο χρόνος για τους Brokers, 3 δευτερά. Θα πάρει ο Γάτος, μια χαμένη προσπάθεια. Και θα κάνει το σκορ 28-27. Έχασαν ένα προβάδισμα 12 πόντων οι Brokers. Οι Clippers, οι Brokers με πολύ έξυπνη αντεπίθεση πλέον προηγούνται. Και κλειβάνει σε ένα εντυπωσιακό καλάθι με σπάσιμο. Άντε 27.
Τζάξαν. Το μπάσκετ έχουμε πει ότι τελειώνει μόνο όταν τελειώσει το παιχνίδι. Καμία διαφορά δεν εξασφαλίζει καμία νίκη. Εδώ βολές για τους Slippers που σκοράρουν ύστερα από όλα με το Σουκουλιά. 30-28, 2-2 τα φάουλ. Κακό πρώτο πεντάλεπτο για τους Slippers, οι οποίοι χάσαν μια διαφορά 12 πόντων. Αλλά έχουν και την εμπειρία και την υπομονή να επανέλθουν. Πρόκειται πάντως. Εδώ θα χρειαστούν επιθετικό φάουλ, λένε οι διαιτητές. Εδώ θα πιάσουν κοιμόμενη την άμυνα των Brokers οι Clippers με μια baseball πάσα του Χρυσοχού στον Κισκινίδη, ο οποίος ελήφθηκε και με ένα ωραίο τελείωμα. Κάνει το σκορ 30-31, κόβοντας λίγο τα στερά των Brokers. 3 λεπτά σε man to man παραμένουν οι Brokers, θα κλέψουν εδώ με τον Αρσένη. Σκληρό φάουλ, δύο βολές. Βουλιάς ξανά τις βολές, είναι εύστοχος. Εύστοχος και στη δεύτερη. Κάτω θα πάρει πολύ ώρα την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Απορεί και ο ίδιος με την κατάληξη. Δεν τα κάνει αυτά τα κουτάκια. Χρυσοχού πάει μέχρι μέσα. Παρεμβαίνει ο Μαυρομανόλης. Πρόλαβε να βάλει το χέρι του. Το τρίτο πόντο από τον Αρσένη. Νάτσπατ δεν είναι. Πολύ ωραία εκτέλεση για τον guard των Clippers, οι οποίοι χωρίς πολλά πολλά κάνουν το 30-27-30-36, δείχνοντας ότι η αντίδραση έρχεται με υπομονή και στις επιλογές στο μπάσκετ. Πεχλιβάνης τρίποντο χωρίς να το σκεφτεί, λάθος εδώ στο rebound. Νέα επίθεση για τους Brokers με τον Σταμπάνη. Δεν έχουν και πάγκο οι Brokers, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Εγώ εδώ ο Γάτος όμως παίρνει την εκδίκησή του για τα δύο προηγούμενα άστοχα σου. Κινήθηκε πολύ ωραία. Παίζει πολύ σωστά με το σώμα του, με τον όγκο του. 1-37 για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σουκουλιάσκι θέλησε να κάνει ένα χούπ εδώ, όμως ένα καλό το τελείωμα. Λιβάνης πάει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ έξυπνα από αντιπαλό του. 4-3 τα φάουλ. Έχουν να δώσουν ένα οι Clippers. Αντίθετα οι Brokers δεν έχουν να δώσουν κανένα. Δεύτερα, 59 για την αξίδια. Το 2-36, 30-27, έγινε 30-36 νωρίτερα, το 8-20 έγινε 30-27. Αρκετά ενδιαφέρον το μάτς, δεν μπορείς να προβλέψεις την εξέλιξη. Δυνατές και οι δύο ομάδες. Σε ζώνη παραμένουν οι Brokers. Η σκηνή είδηση τριών πόντων δεν ήταν κακό. Δεν ήταν καλό.
φάνηκε την πορεία, δεν το ζήγησε καλά. Αν και είχε όλο το χρόνο. Τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Ρόγκερς 32, Clippers 36. Εδώ θα διατηρήσει την μπάλα ο Πετσιβάνης. Γάτος θέλει να παίξει τα βήματα στον αντίπαλό του. Τρίποντα από τον Μανώλη. Ο οποίος φέρνει το μάτι σε βολή. Σε απόσταση βολής. Μια προσπάθεια δίποντου ή τρυπόντου δίνει την προβάδισμα. Λιβάνης θέλει να τρέξει. Έχουν να δώσουν ένα φάουλ οι Clippers. Ο Ρωμανόλης νέο τρίποντο. Άστοχο. Τουμπάζω όμως από τον Χορινό, ο οποίος με έναν ορθόδοξο στήλ, αλλά αποτελεσματικό. Κάνει το σκορ 37-36. Η κινήση θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Rebound θα τρέιλερ από τον Σουκουλιά και Καλάθη. Συλλήξει ακριβώς το ημιχρόνο. 37-38. Μικρό προβάδισμα για τους Clippers σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Ναι, κάτω από το τραπέζι. Η μπάλα για τους Clippers. Οι οποίοι έχασαν ένα μεγάλο προβάδισμα και τώρα ενώ λίγο πριν και στην αρχή προηγήθηκαν και με 6, προηγήθηκαν και με 12. Οι πρόκειες δεν τα παράτησαν. Με κλειδί την άμυνα που έγινε ζώνη από man to man κατάφεραν να μειώσουν και πλέον το παιχνίδι είναι derby στην τρίτη περίοδο. Μανσούρ, Χρυσοχού, Σουκουλιάς, Κυρίμης και Μουστάκης για τους Clippers. Για τους Brokers δεν μπορώ να πω για κάποιον άλλον, είναι οι ίδιοι. Θα πρέπει να αντέξουνε. Γάτος, Χορινός, Τεχλιβάνης, Μαυρομανόλης και ο Τσιταμπάνης. Ο Λιβάνης εδώ θα πάρει τα βήματα, αλλά είναι άστοχος. Σαφώς όσο περνάει η ώρα θα υπάρχει και η κούραση. Αντίθετα οι Clippers έχουν παίχτες. Αντιζητάει ο ένας από το δύο ρεφ να γίνει. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, κάποια διακοπή, δεν ξέρω. Να βγει κάποια μπρίζα. Ας συμβαίνουν αυτά. Η διακοπή συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Πάμε για τεχνικές διακοπές, ακόμα και σε επίσημα παιχνίδια. Όπου η τεχνολογία είναι η τελευταία λέξη. Μουστάκης θα κατεβάσει την μπάλα. Θέλει να πλευρίσει ουσιαστικά την επίθεση του Ματιούπολη στην επίθεση για να το καταφέρει. Α, ο Μουστάκης θα συνεχίσει εδώ, έχει καλή τροχιά όμως η μπάλα. Θα πιέσουν οι Clippers. Εδώ ο Γάτος θα πατήσει καλά, αλλά θα τον εμποδίσει ο Μουστάκης. Σοχού βλέπει ωραία το Μασούρο, ο οποίος θα κινηθεί και θα ευστοχίσει. Συνεργάστηκαν και στο πρώτο ημίχρονο οι δύο παίκτες. Προϊόν καλή συνεργασία στο καλάθι. Ο Μασούρο, ο οποίος συνηθίζει να διηγεί, να κόβει κάθετα, όπως συνηθίζει να λέγεται εδώ. Υπάρχει ένα αστύπημα. Μπάλα είναι για τους Brokers. Μαρτίνο Επεχλιβάνη. Σαράντα, στο συν 3 η Clipper. Σούτριο, όχι, πατάει γραμμή. Δύο πόντι. Από τον Ταμπάνη, ο οποίος είναι αρκετά εύστοχος και δίνει ανάδοση στην ομάδα του 39-40. Ματσούς σούτριο πόντων.
κοντό γάτο ψηλά. Θα πάρει το rebound και θα δώσει νέα επίδεση 24 δευτερολέπτου στην ομάδα του. Πάτσι πόδι. Καλή παράβαση, μια 14 για τους Brokers, οι οποίοι παλεύουν να παγιώσουν από βάθμα. Προηγήθηκαν με 30-27, αλλά ήταν τους Clippers να κάνουν αυτερή 9-0. Τελειώνει ο χρόνος, βήματα από τον Ταμπάνη. Μπάλα για τους Clippers, οι οποίοι προηγούνται με ένα. Εντάξει, θέλει να εκμεταλλευτεί την επίδυση, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα που κλείστηκε. Αργούν να γυρίσουν οι Clippers και το πληρώνουμε. Κάτος δίνει προβάδισμα ενός πόντου στους Brokers. Του δύο πόντων από τον Σουκουλιά, ο οποίος με το αριστερό του σουτάκι δεν συγχωρεί. Αν του δώσει χώρο και χρόνο, και εδώ σκοράρει. Λοιπόν, θα ανοίγει πολύ ωραία την άμυνα των Clippers, αλλά το τελικό βήμα δεν τα κατάφερε. Το έχω πάει σε ένα coast to coast. Δεν μπορεί να το Μασούρ εδώ, όμως πάσα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Κάτους μέχρι μέσα στον Πεκλισβάνη, που θα γυρίσει ωραία, θα τελειώσει το πάτου. 43-42, πάνω κάτω η μπάλα, κοντά οι δύο ομάδες. Μανσούρ θα βρει τα βήματα και θα σκοράρει. Θα βγει το πόδι ο Μουστάκης. Γάτος παίρνει την μπάλα, βλέπει το χωρινό, αυτός με το κάτι σαν σούτ θα πάρει. Προσπάθεια να πουστάξει να πάει μέχρι μέσα, κλείνεται όμως. Πολύ ωραία το Μανσούρ. Πουστάξει τριών πόντων. Δεν ήταν καλό, ήταν κανένα πολύ. Πάνε σε οργανωμένη επίδυση αναγκαστικά οι Brokers. Μιας και οι συνεχόμενοι εμβιασμοί που υποθέτουν και αρκετή κούραση. Ο Τζιβάνης ανοίγει ωραία την άμυνα. Δεν θα γίνει κάτι. Εγώ θέλω να τρέξει. Ο γάτος. Κανάει μπάλα για τους Clippers. Έχουμε 18 δεύτερα. Μανσούρ στον Κυρίμη, στο Κουλιά δεν χρειάζεται, ψάχνει κάποια πάσα καλή. Θα κάνει τελικά το σου, του το δώσαμε και αυτό είστε. Αθόρυβος και ουσιαστικός παίκτης. 43-46, ξανά στο φιλ 3 οι Clippers. Κάτω στο τριών πόντων, δεν το βάλε. Βάλε τον Κυρίμη. Τώρα μετά στην τράπεζα σκοράρει και κάνει το σκορ 43, αλλά αυτό το time out, το οποίο παίρνει δύο μάτς και πάλι μαζί. Λοιπόν, 43-48, Clippers διατηρούν με νύχια και με δόντια κάποιο προβάδισμα. Οι Brokers μειώνουν, ισοβαρύνουν, τρεγούνται, αλλά δεν διατηρούν το προβάδισμα. Εδώ per foul, 2-32 για τη λήψη τρεις περίοδου.
μπαλά επαναφορά από την baseline. Δύο πόντων για τους Brokers με τον Νταβάνης, ο οποίος όπου τα προσπαθεί να σουτάρει είναι πολύ εύκολο. Μανσούρ στον Σουβουλιά, ο οποίος βρέθηκε το χώρο, κρατάει το σταθερό. 3 και 13, κρίση. Μαυρομανόλη. Κάτω πολύ μακριά, 5 βήματα. Με το χώρο, τελειώνει ο χρόνος, 4 δεύτερα. Φάουλ για τους Brokers, είναι το τρίτο. Λέμε εδώ από το Χρυσοκού. Να βγάλει μια πάσα πίσω από την πλάτη, πάει στο πόδι του γάτου. Μπορεί να μην έγινε πίτρες, αλλά πάει. Αυτό κρίνουν οι διαιτητές. Έτσι κατά ανάγκη να υπάρχει σκοπιμότητα. Άστοχος το τρίποντο, το κλειβάνης, κρατάει το σταθερό. Μαυρομανόλη στον κλειβάνη, 8 δεύτερα, θα περάσει τον γάτο. Σε κάθαρο φάουλ, 2 βολές. Είναι φτιάξει εδώ ο γάτος. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη. 46-48, πάντοτε κοντά οι Brokers. 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Υποδό και το Μασούρο, ο οποίος θα προσπαθήσει και τώρα. 46-50. 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Μπορείς να χρησιμοποιήσουν και την κούραση, είναι μόλις 5 άτομα. Δεν βλέπω να έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Είναι ο Ιωακιμίδης. Αλλαγές. Αλλαγή για τους Σίπερς. Εύκολος χωρινός στη δεύτερη βολή. Κίνηση στο αριστερό του σούτα, καθώς είναι δύσκολο να δημιουργηθεί εδώ που θα κάνει το χατήρι μπάλα. 1-25, 47-55 φάουλ για τους Clippers, κανένα για τους Brokers. Εδώ κάνουν καλή δουλειά, προστατεύουν σε αυτούς τους. Σε καθαρό φάουλ. Βολές για το γάτο. Έφτωχος στην πρώτη βολή. Ο
στη δεύτερη, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Θα το πω 50, διαφορά είναι ένα καλάθι που πάρουν στα φάση. Αρσένη σε ζώνη πάλι την Brokers. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο όταν είναι 5 άτομα. Δεν έχουν καμία ουσιαστικά αλλαγή, αφού και ο Αγιμίδης δεν έχει πάρει τώρα. Εδώ Ματσούρ θα πάρει την μπάλα με υπομονή. Ήστερα από πάντα και έτσι θα τελειώσει η φάση στα 52. Κατηγορία Master. Ο οποίος συνεχίζει να είναι απειλητικός και να κάνει το σκορ 49-52. Δεν επιτρέπει τους Clippers να ξεφύγουν. 50-52. Τρίποντο το Χρυσοχού, ο οποίος θα το πάρει αλλά θα στοχίσει. Στον Πεχλιβάνη βιάζει ο Χρυσοχού. Νομίζω ότι δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Clippers, αλλά εδώ τα 2-10,6. Αστοχός ο Χρυσοχού. Εντάξει, υπενθυμίζω ότι υπάρχει και η κούραση. Δεν είναι εύκολο. Πρόκειται παίρνουν με 5 παίχτες. Έχουν γυρίσει σε ζώνη και αντέχουν παραπάνω από ότι θα μπορούσαν άλλωστε. Εδώ Μαθούρ θα σκοράρει, έχει δώσει πολύ την λύση στην ομάδα του. Μαυρομανόλη θα πλέξει την μπάλα, δεν θα προλάβει καν. Λίγη τρίτη περίοδος, 58-50. Λοιπόν, δυσκολεύουμε λίγο την επαναφορά της μπάλας, αλλά έχουν κατανόηση οι παίχτες. Μπάλα για τους Brokers, οι οποίοι χάνουν με 4. Βλέπω να γυρίζουν στη ζώνη και οι Clippers. Είναι σαφώς πιο ξεκούραστη άμυνα με βοήθειες. Γάτος κλείνει από 3. Τα μπάνι θα στοχίσει τα πρώτα του. Του είναι ο Πόντον άστοχη. Ναι, χάνουν και την μπάλα, αλλά με την βοήθεια αυτή θα την πάρει το μάτος Clippers. Μουστάκι θα πάει μέχρι μέσα, κόβεται. Αν θέλει να τρέξει, πάει μέχρι μέσα. Γατός. Ταμπάνης νέος σουτ, έστοχος. 52-54. Δύο ομάδες. Δεν καταθέτουν τα όπλα. Αρσένης, ο οποίος έχει εξηγήσει, δεν έχει πάρει πολύ χρόνο. Μανσούρ. Πάει μέχρι μέσα, πολύ εύστοχος, πολύτιμος για την ομάδα του, εδώ δίνει ανάσα, 52-56. Ο Ζεβάνη βλέπει ωραία τον Μαυρομανόλη, δύσκολο σούτ αλλά εύστοχο. Μεγάλα καλά για τις δύο ομάδες. 54-56. Ακόμα 8,5 λεπτά σε ζώνη Μπρόκερ. Σε ζώνη γύρισαν και οι Clippers νωρίτερα. Χρυσοχού ψάχνει το Μανσούρ, κλείνεται. Τελειώνει ο χρόνος, σου τρίνω πόντα από το Χρυσοχού, άστοχο. Δεν έχουν λόγο να πηγαίνουν σε γρήγορες επιθέσεις του Μπρόκερ, υπάρχει αριθμητική αδυναμία. 5 παίχτες να βγάλεις ένα μάτι, είναι πολύ δύσκολο. Όχι ότι έχουν και πολλές λύσεις και οι
Σλίπερ θα λάμε 2-3 παίχτες στον πάγκο σίγουρα. Έχουν περισσότερες ανάσες. Τα μισή λεπτά για τη λήξη του αγωνά. 54-56, Broker Sleeper. Αρσένης ο τριό πόντο, ναι, φοβός. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύση, θα κάνει στο πρώτο μικρόνο. Εκλειβάνης, 54-59. Θα ήθελα να είναι 8 παίκτες οι Brokers, αλλά κάποιοι δεν είναι καταπληκτικοί. Γάτος, πάει ωραία την μπάλα στο χορνό, αυτός διατηρεί την κατοχή. Και με ένα πολύ δύσκολο σουτ θα το κλείσει. 56-59, ακόμα 7 και 14 για τη λήξη. Μουστάκης, Αρσένης. Όχι, φορά και βγήκε η μπάλα. Μεκλιβάνης θα διαλέγει αριστερή μεριά για να πλευρίσει. Την επίδεση παίζει ωραία συνεργασία με τον Γάτο εδώ. Με ένα άταλο πέσιμο. Και στη συνέχεια υπάρχει καλάθι. Σε λίγο και πάλι μαζί έχουμε time out. Λοιπόν, ξεκινάει η υπόλοιπη τέταρτη περίοδος. 6,5 λεπτά. 56-61. Πεκλειβάνει την μπάλα. Είχε ένα άλλο πέσιμο νωρίτερα. Θα κάνει λάθος. Προσπάθησε να βγει στον διασμό. Μόνο το Μαντούρ και θα σκοράρει. Μπορεί να αντέξει με 5 παίκτες, είναι μόνο σίγουρο. Master League 56-63. Κανένα φάουλ για τις δύο ομάδες. Από Μανώλης, Γάτος, κάνει κάποια βήματα. Ο Γλυβάνης. Μανώλης του τριών πόντων από τα 8 μέτρα. Αυτό ήταν μεγάλη βοήθεια, είναι ευτοχούσε. Αλλά δεν βρήκε σκορ εδώ η ομάδα των Broker, που παρόλα αυτά με 5 παίκτες παλεύει με νύχια και με δόντια και είναι πάντοτε μέσα στο παιχνίδι. Έχει ακόμα δρόμο το μάτς, 6 λεπτά σχεδόν. Έχουν ανατραπεί διαφορές και διαφορές, αλλά δεν είναι και θέμα δυνάμεων. Μανσούρ, Χρυσοχού, τελειώνει ο χρόνος. Μουστάκης, ένα λόμπα. Ανανέωσε, πήρε το σουτ και αυτό είναι πάλι. Είναι η μέρα του. Νέα επίθεση αυτή τη φορά για τους Brokers. Τι θέλουν, κάποιο σκορ. Κορνό θέλει να πάρει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Μανσούρ θα φύγει σε ενθουσιασμό. Θα το λάβει ο Μουστάκης, μπαλά, 5 λεπτά με τη λήξη, θα πάρει το τρίποντο, είναι πάλι άσχολος. Στο συν 7 πάντα οι Sleepers. Sleepers BC, Broker BC. Ανταγωνιστικοί όλοι οι παίκτες, εντάξει. Στο πλαίσιο του λογικού και του δυνατού υπάρχουν και οι διχογνωμίες σε μια φάση, σε μια απόφαση των διαιτητών. Πεκλιβάνης, έχει γίνει και άσχος του Σοχού. Ωραίο ζευγάρι, εδώ θα τον νικήσει ο Πεκλιβάνης, ωραία κίνηση. Κοιτάει και λίγο τρόπο το διαιτητή. Εντάξει, αυτά είναι μέρος του αγώνα. Οι περισσότεροι παίκτες είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Με τον μπασκετάκι και σαφώς η νίκη είναι ένα βραβείο για όλους. Το μέτρο που θα πει. Αρσένης θα πατήσει, θα προκριθεί. Δεν το έχει συνείδη. Σε θυμίζω ότι σλίπες έχουν περισσότερες λύσεις, οπότε έχουν και περισσότερες αντοχές. Εδώ όμως ξεχάστηκαν και έλειξε η επίθεση 58-63. Θέλουν time out οι Brokers, μάλλον να πάρουν ανάσες.
σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ανάσες για τους brokers, οι οποίοι είναι 5 και κάποια time out έχουν και αυτή την αποστολή να υπάρχουν ανάσες με 5 παίκτες, δεν βγαίνει κανένας αγώνας, παρόλα αυτά. Οι brokers το κάνουν αυτό. Ο Ιωακιμίδης δεν φαίνεται να παίρνει χρόνο. 40 λεπτά συνολική διάρκεια. Εδώ ο Γάτος, 61-63. Derby. Clippers με Αρσένη, Κυρίμη, Χρυσοχού, Σουκουλιάκη, Έκη, Σκηνίδη. Η γνωστή πέντε για τους brokers. Σεζόνι, Χρυσοχού, Σουτρίων πόντων. Μεγάλο καλάθι και εδώ απαντάει. Καλάθι ψυχολογίας. 3,5 λεπτά. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Εκλειβάνει, ζητάει συνέχεια screen. Σαμπάνι βλέπει πολύ ωραία την κίνηση του Γάτου. Αλλά εδώ. Αγάπη τα άχαστα. Υπάρχει και κούραση. Και Σκηνίδης θα βάλει ένα off balance shoot. Σε 1.68. Το παράδοξο είναι ότι δεν έχει δοθεί κανένα φάουλ στην περίοδο ακόμα. Δείγμα του ρυθμού. Έχουν κορμιά. Θα κλέψει προσωρινά η ομάδα του Clippers. Πετάει την μπάλα ο Γάτος. Δεν θα προλάβει. Ακόμα 2.36. Clippers έχουν ξεφύγει πλέον με 7 ασθένους των τριών πόντων και νομίζω ότι κάπου εδώ τσεκάρουν και τη νίκη. Και θα έχουν και άλλες δυνάμεις οι brokers στον χρόνο που απομένει 2 λεπτά. Εφλιβάνης. Ο Μανώλης θα ξαναπάρει την μπάλα. 2-7 και τα μπάνι θα είναι μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Η Σκηνίδης θα κάνει λάθος. Ακόμα 1.55. Εφλιβάνης. Πάρει το τρίποντο. Δεν είναι κακό, αλλά δεν θα ευχαριστήσει. Ξένησα πολύ ωραία πάσα, χωρίς να βλέπει το Κιστινίδη, αλλά δεν θα ευχαριστήσει. Πολύ δύσκολη πάσα, παράλληλα με την baseline. Δεν είναι εύκολο να βγουν τις πάσες. Γάτος, τελευταίο λεπτό σε λίγο. Εφλιβάνης. Οι brokers οι οποίοι με 5 άτομα άδειξαν. Οι Clippers όμως πήγαν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα την πρωτοπορία και εδώ έχουν ξεφύγει με 10. Εφλιβάνης των τριών πόντων, στηρίξεις και επίδεσεις. Νομίζω δεν υπάρχουν και ανάσεις πλέον. Ακόμα ένα λεπτό. Κυρίνης χάνει ένα σουτ, συνέχεια Σουβουλιάς θα χάσει την μπάλα. Μπάλα από τον Αρσένη πάνω στον Πεκλιβάνη. Είναι μόλις το πρώτο. Ρεκόρ Γκίνες πραγματικά να θυριχθεί ένα φαουλ μετά από 9 και 10 δεύτερα, 15. Αλλά τέτοια ήταν η ροή του αγώνα, οι δύο ομάδες ήταν πάνω κάτω, οπότε δεν υπήρχαν μαγαρίσματα τα οποία να θεωρηθούν ότι υπάρχει παράβαση. Νέο φαουλ από κάτω το Χρυσοχού. Παίζουν και λίγο με τον χρόνο οι Clippers, προηγούνται με 10. Κάτω θέλει να παίξει, θα κοπεί, θα επιμείνει. Είναι και κουρασμένοι πλέον οι Brokers, το ίδιο και οι Clippers. 61-71, 28 δεύτερα. Χρυσοχού. Εδώ θα κλέψουν.
έχουμε ακόμα 15 δεύτερα. Πιάνει μπαλά. Σταβάνι. 10 δεύτερα. Τελειώνει ο χρόνος. Κράτος. Κάνει ένα φλότερ. Θα στοχίσει. Λήξει το αγώνα. 61-51 νικητές οι Clippers BC με τους μαχητικούς Brokers που ήταν όμως πολύ λίγοι αρνητικά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.